Για τον κοροναϊό, αρχή όλων η ψυχραιμία. Νομίζω ότι ο χειρότερος ιός είναι ο πανικός. Αυτό ισχύει και για τα κράτη, και για τους πολίτες, και για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι πραγματικά θα υπάρξουν επιπτώσεις στην οικονομία, την παγκόσμια, αλλά και την εθνική μας οικονομία. Έχουμε τρεις τομείς που πλήττει ο κοροναϊός άμεσα. Είναι το εμπόριο, είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Ταυτόχρονα είναι και τρεις πυλώνες της ελληνικής οικονομίας πάρα πολύ σημαντικοί. Καταρχάς με το θέμα του διμερούς εμπορίου με την Κίνα. Έχει φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. 4 δισεκατομμύρια είναι περίπου οι εισαγωγές μας και 1 δισεκατομμύριο πλησιάζουν οι εξαγωγές. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σε μια στάση αναμονής. Υπάρχουν ήδη 65 ημέρες καθυστέρηση από παραγγελίες από και προς την Κίνα, γενικότερα προς την Ευρώπη και ιδιαίτερα στο λιμάνι του Πειραιά. Με την Ιταλία επίσης έχουμε ένα διμερές εμπόριο που ξεπερνάει τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών τα 4,8 δις είναι εισαγωγές, αλλά και τα 3,6 είναι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. Οτιδήποτε περνάει ο δικός μέσα από την Ιταλία υπόκειται σε μια καραντίνα 14 ημερών, που δημιουργεί επίσης καθυστερήσεις και ένα ρήγμα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν υπάρχει όμως τίποτα να μην αναπληρώνεται στην αγορά και γενικότερα στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση. Το θέμα είναι το κόστος. Και από την Κίνα και γενικότερα από την Ασία τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες είναι πολύ χαμηλότερες σε αξία και ως εκ τούτου μας δίνουν ένα φθηνότερο τελικό προϊόν. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε και να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι η ελληνική αγορά έχει απόλυτη επάρκεια για το επόμενο δίμηνο. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή για τους επόμενους 2 μήνες, δηλαδή μέχρι τέλη Απριλίου. Αυτό είναι και το θετικό σενάριο, δηλαδή να μπορέσει η παγκόσμια οικονομία να ακολουθήσει τη θεωρία ενός ρηχού V, μια απότομη πτώση και μια γρήγορη ανάκαμψη. Αυτό θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι το θετικό σενάριο. Στο κομμάτι του τουρισμού, πολύ σημαντικό για μας, όμως οι απώλειες είναι δεδομένες, υπολογίζονται από τους ειδικούς 22 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως και άλλα 29 δισεκατομμύρια ευρώ ζημιές για τις αερομεταφορές. Εκτιμάται συνολικά ότι η ζημιά στον παγκόσμιο τουρισμό και αντίστοιχα και στον ελληνικό τουρισμό που είναι το 17 με 18% του ΑΕΠ της χώρας μας, ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο κομμάτι της ναυτιλίας. Ξέρετε ότι το 51% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι ελληνόκτητα πλοία. Οι απώλειες εβδομαδιαία είναι 600 εκατομμύρια δολάρια. Από τα ναύλα, από τις καθυστερήσεις, από τις αναμονές, από την αδυναμία να φορτώσει ή να ξεφορτώσει ένα πλοίο. Οι μεταφορές από την Κίνα προς την Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 46% και τα πλοία που πλέον με εμπορεύματα είναι κατά 70%, έχουν κατά 70% πληρότητα. Αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο εξαρτημένη είναι η ευρωπαϊκή οικονομία από τα κινέζικα προϊόντα, από την κινέζικη παραγωγή. Και δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι όταν φτερνίζεται η Κίνα, κρυώνει η παγκόσμια οικονομία. Πόσο μάλλον η ευρωπαϊκή, που είναι ευάλωτη αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα για τις βιομηχανικές χώρες που αγοράζουν πρώτες ύλες από την Κίνα και αναφέρομαι ξεκάθαρα στη Γερμανία. Το άλλο μείζον θέμα είναι ότι είμαστε μια οικονομία η οποία προσπαθεί να ανακάμψει. Και καταλαβαίνετε ότι το θέμα του κοροναϊού είναι ένα τροχοπέδι, αν θέλετε, σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχασε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 εβδομάδες. Δεν είναι τυχαίο ότι τα διεθνή χρηματιστήρια έχασαν ή ρευστοποίησαν, θα έλεγα, 13 εκατομμύρια δολάρια με ξεπούλημα μετοχών και ομολόγων. Δεν είναι τυχαίο ότι το ελληνικό δεκαετές ομόλογο από το 0,92 εκτινάχθηκε στο 1,36, αλλά και το αμερικανικό ομόλογο το δεκαετές έφτασε το 1,18%. Όλα αυτά είναι σημάδια που δείχνουν έναν πανικό στα διεθνή χρηματιστήρια. Βλέπουμε ένα ράλι του χρυσού να έχει ξεπεράσει τα 1.650 δολάρια η ουγγιά και οι ενδείξεις και οι προβλέψεις δείχνουν ότι στο τέλος του χρόνου θα έχει φτάσει τα 1.800 και ενδεχομένως και τα 2.000 δολάρια η ουγγιά
Και όταν λάμπει ο χρυσός, τα πράγματα δεν είναι καλά για την παγκόσμια οικονομία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, με τόσες επιδράσεις, με τόσα αντίκτυπα, με τόσες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, είναι επόμενο ότι και η ελληνική οικονομία θα υποστεί μία μείωση της ανάπτυξής της. Υπολογίζεται αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα 0,2 με 0,3% της ανάπτυξης, οπότε φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν η ανάπτυξή μας κυμανθεί πάνω από 2%. Έχοντας υπόψη μας την κατάσταση το 2003 με τον SARS τότε, η παγκόσμια οικονομία και γενικότερα το εμπόριο έκανε 12 με 18 μήνες να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Εάν λοιπόν τα κρούσματα τα οποία φαίνεται να πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη, να εξαπλώνονται σε 50 χώρες εκ των οποίων πάνω από 10 είναι στην Ευρώπη, επεκταθούν πέρα του Απριλίου, τότε αυτό το χρονικό διάστημα φαντάζει πολύ λογικό. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα σβήσει αυτή η εξάπλωση του ιού μέσα στο επόμενο δίμηνο. Το άλλο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σαφέστατα, είναι το μεταναστευτικό. Οι εικόνες οι οποίες αντικρίζουμε από τον Εύρο, από τα σύνορά μας, αλλά και από τα νησιά μας του Βορείου Αιγαίου, δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Θα πρέπει να καταλάβουν οι γείτονες, οι οποίοι είναι διακινητές ψυχών και ιστορικά θα έλεγα γνωστοί μπαμπέσιδες γείτονες, ότι τα σύνορά μας είναι ιερά, έχει χυθεί αίμα για τα σύνορά μας και δεν μπορεί κανείς να τα παραβιάζει με το έτσι θέλει. Νομίζω ότι η όλη κατάσταση του μεταναστευτικού έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταλάβει ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει όχι μόνο να μας στηρίζει λεκτικά, αλλά και έμπρακτα. Η πρόταση την οποία κάναμε σαν εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο στην κυβέρνηση, αλλά έχει τεθεί και από την ελληνική κυβέρνηση πριν 5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του μεταναστευτικού, είναι αντί για κέντρα φιλοξενίας να βλώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλοία φιλοξενίας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μία ναυτική χώρα, μέγατο της θαλάσσης κράτος. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πλοία της ακτοπλοείας μας, τα οποία αυτή την περίοδο, λόγω εποχής, έχουν δηλώσει ακινησία για διάφορους λόγους. Κυριότερο είναι ότι οι περισσότερες γραμμές στα νησιά μας το χειμώνα μειώνονται. Ως εκ τούτου υπάρχει διαθεσιμότητα πλοίων με ελληνική σημαία και το τονίζω γιατί η ελληνική σημαία είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η επέκταση της ελληνικής επικράτειας και επίσης θεωρείται ελληνικό έδαφος. Υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στο διεθνές δίκαιο οποιοδήποτε είναι πλήρωμα ή επιβάτης σε ένα πλοίο με ελληνική σημαία. Ως εκ τούτου, αντί να δημιουργούμε κλειστά κέντρα φιλοξενίας σε νησιωτική γη που δημιουργεί φόβο και δημιουργεί αντιδράσεις ή σε βραχονησίδες που προφανώς παίρνει πάρα πολύ χρόνο, μία άμεση λύση η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν είναι να χρησιμοποιηθούν ελληνικά πλοία φιλοξενίας στα νησιά για οικογένειες μεταναστών αρχικά και για οποιοσδήποτε άλλες ομάδες στη συνέχεια. Θα σας πω ότι στο παρελθόν είχε γίνει για τους σεισμοπαθείς στην Καλαμάτα και στην Κεφαλονιά, αλλά και από το 2015 σχεδόν γίνεται για τους μετανάστες ή τους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από τη Λιβύη και μάλιστα είχαν χρησιμοποιηθεί ελληνικά πλοία της ακτοπλοείας μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πρόταση πρέπει να εξεταστεί, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια και να αναβλώσει πλοία με ελληνική σημαία να μπορέσουν να φιλοξενήσουν όλες αυτές τις ροές μεταναστών ή προσφύγων που στέλνει η Τουρκία σοριδών το τελευταίο διάστημα. Σαφέστατα υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία, πρώτα απ' όλα σε μια περιοχή η οποία έχει τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές, έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλά νησιά έχουν πληρώσει αυτή την κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Κανείς τουρίστας δεν προτιμάει να πάει σε αυτά τα νησιά που
έστω και από προκατάληψη, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος, και ως εκ τούτου έχει δημιουργήσει οικονομικές ζημιές στην τοπική, στις τοπικές κοινωνίες, στις επιχειρήσεις, τις τουριστικές, τις εμπορικές, και γενικότερα δεν είναι μια εικόνα η οποία είναι ευχάριστη για τον οποιοδήποτε επισκέπτη, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, και θεωρώ ότι όσο νωρίτερα λυθεί το θέμα αυτό, τόσο καλύτερα θα είναι για την νησιωτική Ελλάδα και για τον τουρισμό του Αιγαίου.